Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου. Θα λέγε κανείς ότι ζούμε μέρες όπου καλούμεθα σαν κοινωνία να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα. Προβλήματα που προκαλούνται είτε από φυσικά φαινόμενα, είτε από παρενέργειες του συστήματος όπως αυτό λειτουργεί. Αλλά μια κοινωνία, έχω την άποψη, που δεν μπορεί να διασφαλίσει το μέλλον της, και το μέλλον κάθε κοινωνίας είναι τα παιδιά, είναι σίγουρο ότι έχει μπει ήδη σε ένα επικίνδυνο δρόμο, σε ένα αδιέξοδο. Αυτό το θέμα, το οποίο έρχεται και ξανάρχεται και έχει να κάνει με την κακοποίηση ανηλίκων από ενηλίκους, που έχει να κάνει με εγκληματικές ενέργειες, με θύματα τα παιδιά, που έχει να κάνει με όλα αυτά που παρατηρούμε γύρω μας και που μας γεμίζουν οργή, θα προσπαθήσουμε να το ακουμπήσουμε, να το εξετάσουμε στη συνολική του μορφή με την σημερινή πρώτη συζήτηση σε αυτό το δίωρο των πρωινών διαδρομών. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τι έγινε με το νέο κρούσμα που είχαμε σε ό,τι αφορά δύο μικρούς φίλους του χαμόγελου του παιδιού. Δύο παιδιά που είναι στην αγκαλιά του χαμόγελου του παιδιού και κάποιοι τα πήραν από εκεί για να τα κακοποιήσουν βάναυσα. Άφωνοι λοιπόν έμειναν οι υπεύθυνοι στον ξενώνα του συλλόγου, το χαμόγελο του παιδιού, όταν είδαν δύο από τα παιδάκια που φιλοξενούν να επιστρέφουν άγρια κακοποιημένα μετά το Σαββατοκύριακο που πέρασαν με τη μητέρα τους, αν μπορεί κανείς να κάνει λόγο για αυτή τη λέξη και για αυτή την έννοια. Όπως αποδείχθηκε, ο άντρας με τον οποίο συζεί η Δέσποινα Καστανάκη ξυλοκόπησε άγρια το τετράχρονο κοριτσάκι και τον μόλις 3 χρόνων αδελφό της και έσβησε τσιγάρα στα κορμάκια τους την ώρα που η μητέρα τους παρακολουθούσε αμέτωχη. Το τετράχρονο κοριτσάκι και ο μόλις 3 χρόνων αδελφός του φιλοξενούνται εδώ και 3 μήνες στο σύλλογο Το Χαμόγελο του Παιδιού. Η μητέρα τους, η Δέσποινα Καστανάκη, μόλις 21 χρόνων, είχε παρακαλέσει τους υπευθύνους να δεχθούν τα παιδιά της στο σύλλογο, αφού εκείνη δεν είχε, όπως είπε, την οικονομική δυνατότητα να τα μεγαλώσει. Είχε ζητήσει και είχε καταφέρει με εισαγγελική παραγγελία να παίρνει το γιο και την κόρη της στο σπίτι στη Μεταμόρφωση κάθε Σαββατοκύριακο. Το χαμόγελο πάγωσε στα χείλη των υπευθύνων του συλλόγου όταν αντίκρισαν τα σημαδεμένα κορμάκια των δύο μικρών αδελφών. Ήταν γεμάτα μόλοπες, εκχυμώσεις και καψίματα από τσιγάρο. Είχε περάσει ελάχιστη ώρα από τότε που η νεαρή μητέρα και ο άνθρωπος με τον οποίο συζεί, ο 24χρονος Μιχάλης Περλεπός, είχαν παραδώσει τα δύο ανήλικα στο σύλλογο. Η κοινωνική λειτουργός ρώτησε τα παιδιά ποιος τα χτύπησε. Εκείνα φοβισμένα στην αρχή σιώπησαν. Βέβαια αρνιόντουσαν να πούν πράγματα. Έβρισκαν διάφορες δικαιολογίες, ίσως προσπαθούσαν να υπερασπιστούν κάποιους ανθρώπους. Αργότερα όμως και τα ίδια τα παιδιά έβγαλαν αυτό που πραγματικά συνέβη. Έκπληκτοι οι άνθρωποι του συλλόγου άκουσαν λίγο αργότερα την τετράχρονη να λέει πως ο φίλος της μητέρας της ξυλοκόπησε εκείνη και τον αδελφό της. Και η μητέρα τους δεν τον σταμάτησε, όπως είπε, ούτε όταν άρχισε να σβήνει τα τσιγάρα του πάνω στο σώμα τους. Δεν γίνεται να κακοποιήσει, γιατί κάποιον που πειράζει σε ένα παιδάκι θα φωνάξει. Ήμουν από κάτω, δεν θα το άκουγα. Ακούγατε. Οπωσδήποτε, έχουμε σε ένα σπίτι. Περιέγραφαν με κάθε λεπτομέρεια όλες αυτές τις σκηνές, αναφερόμενοι κυρίως όχι στη μητέρα τους, αλλά στον άλλον άνθρωπο που ήταν μαζί της. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το θέμα που παρακολουθήσαμε στο βίντεο το οποίο προηγήθηκε, το βίντεο το οποίο ήταν ένα από εκείνα τα ρεπορτάζ που συγκλονίζουν στα δελτία ειδήσεων της προηγούμενης ημέρας. Τώρα, αν θα μπορέσουν αυτά τα παιδιά να ξεχάσουν αυτόν τον εφιάλτη, τι συμβαίνει ακριβώς με το πλαίσιο το οποίο υποτίθεται ότι αυτή η χώρα που είναι πολιτισμένη και υποτίθεται αυτή η κοινωνία που ακουμπάει στις παρυφές του 2000 πρέπει να έχει για να διασφαλίζει το μέλλον της, που είναι τα παιδιά. Θα τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, και την ψυχολόγο, την κλινική ψυχολόγο, την κυρία Γεωργία Σιδέρη. Τους καλημερίζω ευθύς αμέσως και τις δύο. Ναι. Κύριε Γιαννόπουλε, κυρία Σιδέρη. Καλημέρα σας. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Γιαννόπουλε. Ακούσατε λίγα λόγια, δύσκολα βγαίνουν λόγια, ξέρετε, για τέτοια θέματα, γιατί
κυριαρχείται κανείς από θυμό όταν συναντά τέτοιες ιστορίες. Δεν ξέρω εσείς, μάλλον έχετε την τραγική θέση να έχετε ένα πλεονέκτημα έναντι όλων ημών, γιατί έχετε ακριβώς πολλές φορές παρακολουθήσει τέτοιου είδους ιστορίες. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τη δική σας εμπειρία. Δεν έχει σημασία σε αυτή τη συζήτηση και σας το είπα όταν κλείναμε και αυτό το ραντεβού να δούμε το ειδικό. Αλλά με αφορμή το ειδικό να πάμε στο γενικό. Ακριβώς. Και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι πατέρας δεν είμαι ειδικός. Απλά η εμπειρία που ζούμε καθημερινά και η εμπειρία ενός ανθρώπου που πριν από 4 χρόνια δεν έβλεπε τα προβλήματα όπως είναι. Θα ήθελα να καταθέσω το θυμό μου, αυτό που είπατε πριν, αλλά και την αγανάκτησή μου σαν άνθρωπος, αλλά και όχι μόνο εμένα, αλλά και όλων των ανθρώπων που προσπαθούν απεγνωσμένα να προστατεύσουν τα παιδιά. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι η παντελής έλλειψη νομοθετικού πλαισίου, δομών, διαδικασιών. Πείτε το όπως θέλετε. Εκείνο όμως που θα πω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα παιδί που ζει σε ένα περιβάλλον επικίνδυνο και πρέπει κάποιος να το καταγγείλει, θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση να μπει σε μια γραφειοκρατική διαδικασία που μόνο για το παιδί δεν είναι υπέρ. Mm-hmm. Γνωρίζουμε ότι και το ζούμε καθημερινά και αυτά τα φαινόμενα τα δυστυχώς αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Κάποια από αυτά δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα γιατί κάποιοι δεν τα καταγγέλνουν. Να η σιωπή των αμνών. Ακριβώς. Και ξέρετε, ίσως να έχουν δίκιο κατά ένα μέρος, γιατί όταν θα καταγγείλεις, όπως είπα πριν, θα μπει σε μια διαδικασία η οποία είναι επιζήμια και για σένα, αλλά και είναι και επικίνδυνη πολύ μερικές φορές, όταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βασανίζουν αυτά τα παιδιά είναι συνήθως άνθρωποι που ζουν σε κάποιες περίεργες συνθήκες ή απειλούν ή ξέρετε πώς μετά θα μπορείς να βρεις τον πελά σου. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε δημιουργήσαμε τη γραμμή 1056, τη γραμμή SOS, που θα ήθελα να μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό. Βεβαίως. Κύριε Γιαννόπουλε, να ξεκινήσουμε λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με τα δύο παιδιά. Ναι. Επιστρέφοντας από αυτόν τον εφιάλτη όσο μπορεί κανείς, και θα μας πει η κυρία Σιδέρη να μιλάει για έξοδο από τέτοιες καταστάσεις, για μια παιδική ψυχή που τραυματίζεται, θέλω να μου πείτε τι υπάρχει ως νεότερο από την υγεία τους και τη φροντίδα την οποία φαντάζομαι ότι αμέσως πέψατε να δώσετε. Θα ήθελα να πω ότι την πρώτη στιγμή που μας ειδοποίησαν, όλοι τρέξαμε να βρεθούμε κοντά τους. Ήταν φρικτή, ειδικότερα στο Μικρούλι, ήταν φρικτό η εικόνα που αντικρίσαμε όταν είδαμε πάνω από το σβέρκο του εκχυμώσεις, το αυτί του να έχει χτυπηθεί ενδεχομένως από ό,τι μας έδειξε ο μικρός, και μάλιστα το αναπαρήγαγε η ψυχολόγος, θα καταλάβει αυτό που λέω. Πήγε και έπιασε ένα άλλο παιδί μόνο του, έτσι όπως παίζανε, και το έβαλε κάτω και έκανε αυτό ακριβώς που το έκανε ο φίλος. Ακριβώς. Και Γιαννόπουλε, πέστε μου κάτι, γιατί δεν χωράει σε αυτές τις περιπτώσεις? Δεν υπάρχει γιατί. Έτσι, είναι αρρωστημένο. Αλλά τι είπαν τα παιδιά, τι σας είπαν, γιατί φαντάζομαι τα συζητήσατε. Γιατί, σύμφωνα με τη δική τους λογική του παιδιού, τα χτύπησε αυτός ο... Δεν υπήρχε γιατί. Το γιατί δεν ήταν, υπάρχει ούτως ή άλλως. Το γιατί ήταν ότι δεν άκουγαν σαν παιδιά, και είναι ήρεμα παιδιά. Γιατί σχετικά δεν έχουμε παιδιά πιο ζωηρά, με την έννοια ότι το κάθε παιδί έχει το δικό του χαρακτήρα. Εμείς που ζούμε καθημερινά με αυτά τα παιδιά, θα να πω ότι και τα δύο παιδιά είναι πολύ ήρεμα. Αλλά ξέρετε, όταν κάποιος του φέρνουν κάποια παιδιά και τον ενοχλούν από την ηρεμία του, και συνήθως αυτός δεν είναι και ο γονιός, που ίσως να έχει και κάποια ευαισθησία. Όπως είδαμε πρόσφατα, δεν υπάρχει ούτε σε μερικές περιπτώσεις. Γι' αυτό τα λέω έτσι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, εκείνες τις στιγμές, και κάτω από επίρρεια ίσως ενδεχομένως κάποιων διαδικασιών και κάποιων ουσιών, να κάνουμε καταστάσεις οι οποίες είναι εις βάρος των παιδιών. Mm-hmm. Το χειρότερο είναι ότι θύμα αυτής της υπόθεσης ήταν και η μητέρα, η οποία δέχτηκε και αποδέχτηκε αυτή την κατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν έφερε τα παιδιά, έφυγε αμέσως τρομοκρατημένη, πριν προλάβουμε καν να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί το είδαμε τα επόμενα, οι υπεύθυνοι του συλλόγου το είδαν στα επόμενα 10 λεπτά, ήταν εμφανέστατο τι είχε συμβεί. Όταν την επισκεφτήκαμε στα κρατητήρια, γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, την επισκεφτήκαμε στα κρατητήρια της Υποδιεύσης Ασφαλείας Ανηλίκων, αυτό που έλεγε, και μάλιστα με ένα κοινικό τρόπο, εσείς το κάνατε αυτό. Δηλαδή δεν δέχτηκε καν το ότι κάποιος άνθρωπος κακοποιήσει τα παιδιά και να βρεθεί να τον καταγγείλει ή να φωνάξει να πει αυτός ο άνθρωπος κακοποιήσει τα παιδιά μου. 21 χρονών βέβαια η κοπέλα. Για να δούμε λίγο, κύριε Γιαννόπουλε, με την βοήθεια της κυρίας Σιδέρη που είναι η ειδική, δώσατε πολύ καλές πάσες, πολύ καλές αφορμές. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα από αυτά που είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, κυρία Σιδέρη. Καταρχήν, γιατί φτάνουμε, αν μπορεί κανείς να μιλήσει θεωρητικά σύμφωνα με την επιστήμη σας, σε τέτοιου είδους αποτελέσματα κακοποίησης ανηλίκων,
από γονείς αλλά και από ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σε γονείς, συζούν εμπροκειμένου. Θα ήθελα να σας πω, κύριε Παρά, να προσεγγίσω το θέμα από επιστημονική άποψη, λέγοντάς σας ότι εγώ ως επιστήμονας θα ερευνούσα πρώτα τα ενδεχόμενα κάποιας ψυχοπαθολογίας, η οποία μπορεί να είναι υποκρύπτουσα και να μην φαίνεται για αρκετά μεγάλο διάστημα στο περιβάλλον, στο οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Να λειτουργεί η ύπουλα σαν σαράκι δηλαδή και να βγάζει αυτό τον άλλο, τον άσχημο χαρακτήρα. Είναι, όπως λέτε, σαν σαράκι, είναι πάρα πολλές φορές όπου η ψυχοπαθολογική διαταραχή δεν φαίνεται ή ακόμα και αν φαίνεται, έχει γίνει τόσο συνήθεια στην οικογένεια, σιγά σιγά από την πιο μικρή μορφή εκδήλωσης έως την πιο μεγάλη, όπου στο τέλος τα ίδια τα παιδιά, η σύζυγος ή ο σύζυγος, θεωρούν δεδομένη αυτή τη μορφή συμπεριφοράς. Τώρα, όταν το ζευγάρι δεν είναι αυτό που λέμε ζευγάρι, αλλά είναι είτε παράνομο, είτε συζούν δύο άνθρωποι, η μητέρα έχει τα παιδιά, όπως αυτή την περίπτωση, και ο κύριος αυτός, εντός πολλών εισαγωγικών, λειτουργεί έτσι που λειτουργεί. Και η μάνα αντιδρά, όπως είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, δεν αποδέχεται. Τι σημαίνει για την ψυχολογία, για την ψυχή της μητέρας αυτής? Η ίδια η μητέρα, μπορώ να πω, ως ρόλος είναι αρκετά δύσκολος και σε τέτοιες περιπτώσεις βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Διότι από τη μια πρέπει να κοιτάξει τη στήριξη την ψυχολογική των παιδιών της, απ' την άλλη δεν υπάρχει σταθερό οικογενειακό πλαίσιο, δηλαδή δεν υπάρχει η αιτιολόγηση του ρόλου του πατέρα, ποιος είναι ο συγκεκριμένος κύριος ο οποίος κακοποιεί τα παιδιά. Εγώ ως επιστήμονας θέτω το σφάλμα συχνά στις μητέρες, οι οποίες τις περισσότερες φορές λένε ότι δεν μπορούσα να μιλήσω, έβλεπα την κατάσταση, διότι από τη στιγμή που αναλαμβάνεις το ρόλο σου ως γονέας, θα πρέπει να λάβεις και τις υπευθυνότητές σου απέναντι στα παιδιά σου. Όχι, τον έλαβε όμως το ρόλο της, συγγνώμη κύριε Παρά. Ναι, τον έλαβε το ρόλο της όταν ήταν 16 χρονών. Αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Γιαννόπουλε, και σε εσάς. Επειδή γνωρίζω ότι και η δική σας εμπειρία είναι πολύ πιο κοντά σε αυτά τα παιδιά, όταν δημιουργείται οικογένεια από τόσο νεαρή ηλικία, σχεδόν παιδί, δεν προλαβαίνει να ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα, να βιώσει τις εμπειρίες που πρέπει και μεγαλώνει μαζί με τα παιδιά της. Αυτό είναι ένα σταθερό, είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο που προσεγγίζει η επιστήμη σας, η ειδικότητά σας, τα πράγματα, κυρία Σιντέρη. Πόσο ετών είναι, κύριε Γιαννόπουλε, η συγκεκριμένη κυρία? 21 χρόνια. 21 ετών. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω την επιστήμη, τη δική σας, έτσι. Θυμώνω όμως, γιατί δεν μπορεί να αποδεχθεί η δική μου λογική, αν θέλετε, το γεγονός μια μάνα. Είναι πολύ πολύ σημαντική η έννοια, η λέξη, έτσι. Μια μάνα βλέπει το παιδί της να υφίσταται όσα περιέγραψε και φαντάζομαι ουδόλως προσεγγίζει την πραγματικότητα ο κύριος Γιαννόπουλος και να μην μιλάει, να μην φωνάζει, να μην μπαίνει μπροστά. Μήπως, ρωτώ, αυτό το άτομο έχει και αυτό ανάγκη από βοήθεια, είναι ακριβώς και σε αυτή την περίπτωση κάτι μπορούμε να πούμε για ψυχοπαθητικά αίτια ή οτιδήποτε άλλο? Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως. Γιατί δεν μου μοιάζει μόνο ο εκβιασμός, οι απειλές ή το ότι θα την χτυπούσε και εκείνη ικανό να σταματήσει την εκδήλωση των μητρικών συναισθημάτων. Πολύ σωστά. Σε αυτό θα πρέπει να αποδώσουμε ευθύνες σε πάρα πολλούς παράγοντες. Να ξεκινήσουμε από το ίδιο το ευρύτερο οικογενειακό πλαίσιο. Δεν μιλάω μόνο για τον σύζυγο, αν είναι σύζυγος, και τα παιδιά. Το ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο. Την ευθύνη την αποδίδω και εγώ στη μητέρα, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Παρά? Να πω κάτι, ότι εδώ κάνουμε μια εκπομπή να προσεγγίσουμε κάποιες καταστάσεις γενικότερα. Ας μην λέμε την ευθύνη την αποδίδω στη μητέρα, γιατί δεν θέλω καμία σχέση με δικαστήριο ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Ναι, θέλω να σας πω πώς όμως την αποδίδω. Θεωρώ τη μητέρα έμεση συνέπεια της κακής λειτουργίας της κοινωνίας. Αυτή είναι η δυσλειτουργικότητα της κοινωνίας μας, η οποία κλείνει τα μάτια, δεν κοιτάει τι ανάγκες έχουν οι οικογένειες που εμφανίζουν ψυχοπαθολογική μορφή και ακόμα και όταν φαίνεται προς τα έξω η δυσλειτουργικότητα της οικογένειας, την καλύπτουμε. Και έχω παρατηρήσει αυτές τις μέρες, στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν φανεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν παρουσιαστεί, γιατί υπάρχουν και πολλές άλλες, ότι η ψυχοπαθολογία των γονιών καλύπτεται πολύ συχνά. Δηλαδή, θα τις παρουσιάσουμε στην τηλεόραση τώρα, ο πατέρας κτίνος, αργότερα όμως δεν θα κοιτάξουμε καθόλου για την ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση. Ανατελεία, κυρία Σιντέρη, είναι σημαντικό αυτό που θίγεται, γιατί είχα στόχο να το βάλω αμέσως μετά. Μία απάντηση στο άλλο που είπε ο κύριος πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, ο κ. Γιαννόπουλος, είπε
ότι το παιδάκι, το ένα από τα δύο, ο Μικρούλης νομίζω, έβαλε ένα συνομήλικό του, ένα άλλο παιδάκι εκεί στο Ξενώνα, κάτω και έκανε αναπαράσταση αυτού το οποίο υπέστη. Μάλιστα. Πώς το προσεγγίζετε από τη δική σας μεριά αυτό, τι σημαίνει αυτό το παιδί? Κοιτάξτε να δείτε, η βία την οποία υπέστη αυτό το παιδί όλο αυτό τον καιρό έχει συσσωρευτεί μέσα του, στην ψυχή του ας το πούμε έτσι, και πρέπει με κάποιον τρόπο να συμπεριφερθεί και στο γύρο κοινωνικό του πλαίσιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά ίσως μαθαίνουν ό,τι εμείς τους διδάσκουμε. Εάν μάθει μέσα στο οικογενειακό του πλαίσιο ότι κάποια συγκεκριμένη μορφή συμπεριφοράς τιμωρείται με βία, αυτό θα το μεταδώσει και στα άλλα παιδιά και στους γύρω ανθρώπους και αργότερα στην οικογένεια την οποία θα γίνει ο ίδιος φορέας βίων ενεργειών. Θα γίνει. Μια είτε αλυσίδα. Τη βία θα τη γυρίσει μέσα του, είτε θα συμπεριφερθεί άσχημα. Και αυτό έτσι μοιάζει λογικό. Αυτό ας μου επιτραπεί, με την έννοια ότι και αυτό το παιδί έχει ένα θυμό μέσα. Βεβαίως. Αργά ή γρήγορα θα θέλει να πάρει εκδίκηση για όλα όσα υπέστη. Θα κατηγορεί την ίδια την κοινωνία, τους ίδιους τους γύρω του, τους οικείους του. Και βεβαίως θα βγει αυτό που λέμε στην κόντρα εναντίον όλων. Και εδώ είναι η ευθύνη μας. Αν μου επιτρέψετε να παρέμβω σε αυτό. Εδώ σε εσάς ευχόμουν, κύριε Γιαννόπουλο. Η ευθύνη μας είναι όχι σαν κράτος που έχουμε μάθει να το έχουμε εκεί και να λέμε τι κάνει το κράτος, αλλά ευθύνη όλων μας. Και τελικά αυτή η βοήθεια, η στήριξη της οικογένειας, γιατί μιλάμε για πρόληψη, για να προλάβουμε όλα αυτά, μιλάμε για μια πρόληψη. Πού βρίσκεται αυτή η ενίσχυση, πού βρίσκεται αυτή η συμπαράσταση σε μια οικογένεια που έχει προβλήματα, πού θα αποτανθεί κάποιος, πείτε μου σας παρακαλώ σαν ειδικός, πού θα πρέπει να απευθυνθεί ένας γονιός που έχει προβλήματα ή ένας πατέρας, μια μητέρα που ο γιος του ή η κόρη του έχει πρόβλημα να συμπεριφοράσει τα παιδιά. Και αν πάει εκεί που θα πάει, θα αντιμετωπιστεί με την ανάλογη διαδικασία. Θα μπορέσει να προχωρήσει και να κάνει κάτι με μια συμπαράσταση κάποιων φορέων. Όταν ξέρουμε ότι μια κοινωνική υπηρεσία αυτή τη στιγμή έχει τρεις κοινωνικούς λειτουργούς, όταν ξέρουμε ότι η υποδιεύθυνση ασφαλείας ανηλίκων, με όλη την ευαισθησία που έχουν τόσους ανθρώπους και τρέχουν κάθε μέρα, όταν γνωρίζουμε ότι η εισαγγελία ανηλίκων, με όλη την ευαισθησία των εισαγγελέων που συνήθως υπάρχει, είναι τόσοι λίγοι και δεν έχουν και κοινωνικούς λειτουργούς. Δεν υπάρχουν ούτε καν τα απαραίτητα, ούτε γραμματιακή υποστήριξη οργανωμένη. Λοιπόν, όλα αυτά, και δεν τα λέω με την έννοια της καταγγελίας, τα λέω με αυτή την πλέον έχουμε φτάσει, έχει ξεχυλήσει το πρόβλημα. Έχει φτάσει σε ένα σημείο που τα ιδρύματα γεμίσανε, πλημμυρίσανε. Έχουμε φτάσει εμείς να έχουμε γεμίσει, να έχουμε πλημμυρίσει από παιδιά. Παιδιά που εγκαταλείπονται, παιδιά που βασανίζονται, παιδιά που ταλαιπωρούνται καθημερινά. Επιτέλους, τι πρέπει να κάνουμε? Ας μας πούν κάποιοι που ξέρουν περισσότερα και να εμείς σαν απλοί πολίτες που είμαστε ευαισθητοποιημένοι αλλά που δεν δρούμε όμως με το συναίσθημα μόνο αλλά με την υπευθυνότητα για να είμαστε πιο αποδοτικοί. Θα πω κάτι που δεν έχει καμία σχέση με κριτική και μάλιστα σε ένα θεσμό που όλοι πρέπει να σεβόμαστε, να αγαπάμε και να στηρίζουμε το θεσμό της δικαιοσύνης. Αν θέλετε είναι παράπονο ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ο ίδιος πατέρας, ο οποίος δεν χωράει η δική του λογική, πώς μπορούμε σε άλλες περιπτώσεις να έχουμε αποφάσεις από τα δικαστήριά μας, από τους εκλεκτούς δικαστές που να είναι πολύ αυστηρές. Και εν προκειμένου να βλέπουμε, βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα, ελεύθερος ο πατέρας των Κοντορεβιθούλιδων. Είναι για την περίπτωση του ταξιτζή, ο οποίος μάζευε τα παιδιά του και τα σκόρπαγε αριστερά και δεξιά. Βεβαίως υπάρχει φόρμουλα και από τα λίγα νομικά γράμματα, αλλά και από το ρεπορτάζ το δικαστικό. Υπήρχε φόρμουλα, άσκησε έφεση, αφέθηκε ελεύθερος. Αλλά δεν ξέρω, μήπως σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να φτιάξουμε ένα πλαίσιο πολύ πιο αυστηρό. Γιατί ίσως βοηθήσει σε αυτό που λέτε, την πρόληψη. Ίσως δηλαδή αποτρέψει άλλους. Ναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι συνήθως το μόνο που τους φοβίζει, το λέω από πρακτική πλευρά και όχι από επιστημονική, το μόνο που τους φοβίζει είναι η δικαιοσύνη. Και αν ξέρουν ότι η δικαιοσύνη δεν θα τους πατάξει αμήλικτα, δεν θα είναι αμήλικτη απέναντί τους και δεν θα δικαστούν για πάρα πολλά χρόνια ή θα βρεθούν σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, θα το κάνουν και θα το επαναλάβουν και πολλές φορές. Αλλά εκτός αυτού, ποια είναι η προστασία που δίνεται μετά από μια τέτοια διαδικασία ή όταν παίζει την αντίληψη του εισαγγελέα που έχει τη διάθεση να κάνει κάτι? Τι εργαλεία έχει στα χέρια του για να βοηθήσει αυτό το παιδί? Πού θα στείλει αυτό? Έχουμε βρεθεί πολλές φορές πραγματικά στο μεγάλο δίλημα του ευαίσθητου εισαγγελέα και το τονίζω αυτό γιατί έχουμε δει πραγματικά εισαγγελέα. Έχουμε δει το δίλημα. Πείτε μου, κύριε Γιαννόπουλε, μου λέει τι να κάνω αυτή τη στιγμή. Εάν τα πάρω από τους γονείς, πού θα τα πάω? Στο ίδρυμα που αυτή τη στιγμή είναι 60, 70, 80 παιδιά και είναι γεμάτο. Περνάνε άσχημα εκεί, ίσως και κάποιες στιγμές κακοποιούνται. Αλλά δεν έχω που να τα στείλω. Οπότε τι να κάνει πλέον και ο εισαγγελέας που έχουμε βρει εύκολα να καταγγέλνουμε ότι ο εισαγγελέας φταίει ή οποιοδήποτε άλλο τέλος πάντων αβασάνιστα. Θα ήθελα να συμπληρώσω τον κύριο Γιαννόπουλο.
λέγοντας ότι η αποκατάσταση της τάξης μέσω της δικαιοσύνης είναι η μία πλευρά. Η αποκατάσταση της τάξης όμως, όταν θα γυρίσει αυτός ο πατέρας στο σπίτι και θα αντικρίσει τα παιδιά του, ποια είναι, ποιος ενδιαφέρεται για αυτή την τάξη? Και στο από ό,τι διαβάζω, είναι το πρώτο πράγμα που ήθελε να κάνει αμέσως μόλις αφέθηκε ελεύθερος, να πάει, λέει, στο σπίτι και να εξηγήσει τα παιδιά. Μιλάει για την περίπτωση του ταξιτζή. Βεβαίως. Τι έγινε τώρα, τι θα μπορούσε να πει και τι να εξηγήσει, και δεν ποιος, ξέρω. Και ποιος μας λέει ότι είναι καλό το να έρθουν κοντά πατέρας με παιδιά, ότι θα λάβει την κατάσταση στα χέρια του, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάποια... Ίσως να μην ήταν κακό, κυρία Σιδέρη, αν μου επιτρέπετε, αν παρίστατο κάποιος ειδικός. Κοιτάξτε, όπως εσείς, κύριε Παρά. Ούτως ώστε να γεφυρώσει, αν μπορεί να γεφυρωθεί μια τέτοια θέση. Είπε ο κύριος Γιαννόπουλος πριν λίγο ότι τα ιδρύματα έχουν γεμίσει με παιδιά. Η κοινωνία όμως δεν κοιτάζει να συμπληρώσει αυτά τα ιδρύματα έστω με ειδικούς. Για μένα, προσωπικά, είναι πολύ κακό να αυξάνονται οι ειδικοί σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα τόσα προβλήματα. Όμως, αφού φτάσαμε ως εδώ και στις συγκεκριμένες οικογενειακές δομές υπάρχουν προβλήματα, θα πρέπει να κοιτάξουμε την ποιότητα. Την ποιότητα. Εγώ θα πω κάτι και ελπίζω ότι ο κ. Γιαννόπουλος, με την ευαισθησία που τον διακρίνει, δεν θα το παραξηγήσει, αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορεί, σε σχέση με παλιότερες κοινωνίες, να θεωρούμε θα περισσότερο πολιτισμένοι. Μου φαίνεται όμως ότι σε πολλές εκ των περιπτώσεων των ιδρυμάτων έχουμε απλώς μια σύγχρονη έκδοση του ΚΕΑΔΑ. Έτσι. Και το θεωρώ ως βασικό μειονέκτημα, ως κουσούρι της κοινωνίας αυτής, που κάποιος επιτέλους θα πρέπει να αφήσει την συζήτηση, είτε αυτή διεξάγεται στην τηλεόραση, στα συνέδρια, οπουδήποτε. Βεβαίως. Να ενσκύψει, γιατί και η τηλεόραση δεν είναι άμυρη των ευθυνών. Έχει, το λέγαμε και χθες, υποκαταστήσει τη μάνα και τον πατέρα που εργάζονται και διαπαιδαγωγεί τα παιδιά, το διαπαιδαγωγεί με όλες τις αρνητικές λογικές που μπορεί να έχει η έννοια. Τέλος, αυτό το σημείο και μια που αναφερθήκαμε στην περίπτωση του ταξιτζή, θα έρθω, κύριε Γιαννόπουλε, σε λίγο, να δούμε ένα σχετικό ρεπορτάζ, κύριε. Στο δικαστήριο προσπάθησε να εξηγήσει ο 40χρονος Ηλίας Τούλης πώς μπόρεσε να εγκαταλείψει αβοήθητα στην Εθνική Οδό τα 5 ανήλικα παιδιά του. Μιλώντας στον Αλφασκάι, υποστήριξε ότι δεν είχε άλλη επιλογή, επειδή είχε φτάσει σε αδιέξοδο και οι συγγενείς του δεν τον βοηθούσαν. Ο 40χρονος οδηγός ταξί αφέθηκε ελεύθερος, αφού άσκησε έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου που τον καταδίκασε σε 18 μήνες φυλάκιση. Ένας πατέρας στο εδόλιο του κατηγορουμένου, αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για την εγκατάλειψη των ανηλίκων παιδιών του στους 5 δρόμους. Μια μητέρα που παρακολουθεί τις εξελίξεις πολλά χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι και την οικογένειά της. Και τέλος, 5 ανήλικα παιδιά. Θύματα μιας απίστευτης οικογενειακής τραγωδίας που κινδυνεύουν από στιγμή σε στιγμή να βρεθούν σε κάποιο ίδρυμα. Δεν είχα σκοπό να τα αφήσω στην Εθνική Οδό. Έψαχνα στο μυαλό μου να βρω μια λύση, γιατί έφτασα στην απόγνωση, αρχίσαν τα σχολεία και δεν μπορούσα και να δουλεύω και να κρατήσω τα παιδιά. Υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχουν χρέη, υπάρχουν δόσεις του σπιτιού που κινδυνεύαμε να το χάσουμε και να μείνουμε στον δρόμο. Ο πατέρας καταδικάστηκε για την πράξη του από το δικαστήριο και η μητέρα υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει στο σπίτι τους, αλλά σε ένα μήνα. Στο μυαλό όμως των 5 παιδιών έχει μείνει χαραγμένη η περιπέτεια που έζησαν το απόγευμα της Κυριακής, όταν από το ταξί του πατέρα τους βρέθηκαν μόνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Χρειάστηκαν 2 ολόκληρες ώρες για να εντοπιστούν και να μεταφερθούν και πάλι ασφαλείς σε ένα συγγενικό τους σπίτι. Λίγο πριν ο 40χρονος Ηλίας Τούλης οδηγηθεί στον εισαγγελέα, μιλήσαμε μαζί του σε ένα γραφείο της αστυνομικής υποδιεύθυνσης στη Βόνο, που εκρατεί το από προχθές το απόγευμα. Αν και είχε υποσχεθεί στα παιδιά του ότι δεν θα μιλούσε, θέλησε να μας εξηγήσει τι ήταν αυτό που τον έκανε να προχωρήσει στην εγκατάλειψη των παιδιών του στην Εθνική Οδό κοντά στη Θήβα προχθές το απόγευμα. Τα παιδιά πρώτα, γιατί εγώ θα έμενα με 6 παιδιά, δεν με βάζει κανένα σε κανένα σπίτι. Πήγαινα να νοικιάζω πριν πάρω το σπίτι και όλοι μου λέγανε να σου ζήσουν τα παιδάκια σου, να τα χαίρεστε, δεν σας το νοικιάζουμε. Πήρα το σπίτι από την εργατική κατοικία, το χρωστάω 17,5 εκατομμύρια. 6 μήνες τώρα είναι 6 δόσεις απλήρωτες από το δάνειο. Κάποια στιγμή φοβόμουν να θέλω να το πάρουν, φτάνω στην απόγνωση. Ειδοποιώ του συγγενείς στο χωριό μου, λέει μη μας ενοχλείτε, λένε τα παιδερικά μου, ο κουνιάδος μου, όλοι λέει μη μας ενοχλείτε. Οι δικοί μου αυτοί που δεν είχαν άλλη οικογένεια, ούτε παιδιά, αλλά ούτε εγγόνια, ούτε ανήψια, ούτε τίποτα. Για τα παιδιά της κόρης τους και της αδερφής τους δεν ενδιαφέρονταν κανένας. Μας ενοχλείτε, μου λέγανε, μας ενοχλείτε.
Έτσι, αφού ο 40χρονος Ηλίας Τούλης χτύπησε πολλές πόρτες συγγενών και φίλων χωρίς να βρει ανταπόκριση, όπως λέει, πήρε την απόφαση να πάει τα παιδιά στη γιαγιά τους στα Τρίκαλα. Είχαν περάσει 6 μήνες από τότε που η μητέρα τους τα εγκατέλειψε και εξαφανίστηκε από την Ελλάδα μετά από άλλη μία διαμάχη που είχε με τον σύζυγό της. Δεν λέω ότι λένε ψέματα. Υπήρχαν γκρίνιες και βασαρίες. Είναι δυνατόν να υπάρχει ευχάριστη κατάσταση? Τι θα κάναμε, θα γελάγαμε το πρόβλημά μας? Συνέχεια ήμουνα μέσα στο σπίτι και ότι ακούγαν βασαρίες, ακούγανε κλάματα δικά μου και αγανάκτηση από μένα. Δεν ακούγαν συμβουλές προς τα παιδιά μου, δεν ακούγαν που τους έλεγαν να κρατηθούμε. Πείτε ότι η μάνα σας πέθανε. Οι υπόλοιποι εμείς πρέπει να κρατηθούμε, να μείνουμε οικογένεια. Είμαστε αρκετά άτομα, αυτά. Δεν πρέπει να ζήσουμε, δεν πρέπει να προχωρήσουμε για το δικό τους το καλό. Τι να σκοτώσω, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, εγώ τα... Βεβαίως, όχι μετάνιωσα τώρα, γιατί την ίδια στιγμή ίσως να πήγαινα και 10-20 χιλιόμετρα ακόμα και να γύρνα, αγαπήσω. Το ξέρουν τα παιδιά μου αυτό, δεν χρειάζεται, αυτά που λέω δεν είναι για την κοινή γνώμη, ούτε και με αφορά η κοινή γνώμη, η οικογένειά μου με αφορά. Την έδερνε, και όταν λέμε την έδερνε, μέχρι που πήγαινε στο νοσοκομείο. Πολύ άσχημα. Μαυρισμένα μάτια, πόδια, τις προάλλες την έβγαλα από το σανσέρ τραβώντας τα μαλλιά. Ο Ηλίας Τούλης καθόταν σκυφτός και αμίλητος στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Η κατηγορία που αντιμετώπιζε ήταν έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή. Γνώριζε πολύ καλά ότι δεν είχε πιθανότητες να αθωωθεί. Και ήταν αυτό ακριβώς που τον φόβιζε, ότι δεν θα ξαναέβλεπε τα παιδιά του. Με λυγμούς και αναφιλητά πεταγόταν επάνω και εκλιπαρούσε τους δικαστές να τον λυπηθούν. Πιστεύω ότι έχει καταλάβει πόσο μεγάλο λάθος έχει κάνει. Κλαίει συνεχώς, θέλει να μείνει μαζί με τα παιδιά του και να συνεχίσει τη ζωή του. Το αυτόφορο Τριμελές καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε φυλάκιση 18 μηνών. Αμέσως μετά, ο 40χρονος Ηλίας Τούλης άσκησε έφεση επί της αποφάσεως και αφέθηκε ελεύθερος. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, είχε τελειώσει η δικαστική περιπέτεια του 40χρονου Ηλία Τούλη. Με δάκρυα στα μάτια, πήρε το δρόμο για να επιστρέψει, όπως είπε, στο σπίτι του στο Πέραμα. Έρχομαι σε εσάς, κυρία Σιδέρη, παρακολουθήσαμε αυτόν τον άνθρωπο.